Ζήτησα σήμερα για λίγο, και τον ευχαριστώ που μας διαθέτει αυτό το χρόνο, γιατί καταλαβαίνουμε τι γίνεται καθημερινά, από τον καθηγητή χρηματοοικονομικής και διεθνούς τραπεζικής στο Πάντιο, τον κύριο Μελά, τα δικά του φώτα. Πέρα δηλαδή από την κίνηση που ήταν εντυπωσιακή, βαρύ γλουπή ακούστηκε, να δούμε πόσο ο ίδιος έχει έτσι κάποιες πρώτες σκέψεις σε αυτό που συνέβη. Καλημέρα, κύριε Μελά. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα. Πώς το είδατε καταρχάς ως ανακοινωθέν, που έδειξε να ευνηδιάζει τις κυβερνήσεις ευρωπαϊκές, κυρίως αυτές που είναι και εξαρτημένες, έτσι? Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε πόλεμο επί του πεδίου. Η πολιτική λοιπόν, κατά την άποψή μου, ακολουθώντας τον μεγάλο Κλάουσεβιτς, είναι πόλεμος με άλλα μέσα. Επομένως, κομμάτι της πολιτικής είναι και η οικονομία. Άρα και εδώ έχουμε πόλεμο με άλλα μέσα. Η κίνηση του Πούτιν φαίνεται ότι βραχυπρόθεσμα έχει δημιουργήσει μία μηχανία και στοχεύει σε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι προσπαθεί να σταθεροποιήσει το ρωσικό νόμισμα. Mm-hmm. Δηλαδή θα εξαναγκάσει τους αγοραστές, τις εχθρικές χώρες, γιατί μιλάει για όλες τις χώρες, για τις 48 χώρες. Σωστά το δηλαδή. Οποίες έχει ονομάσει εχθρικές, να αγοράζουν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο το ρωσικό σε ρούβλια. Αυτό τι σημαίνει? Με συγχωρείτε. Σημαίνει καταρχάς ότι θα αυξηθεί η ζήτηση του ρουβλίου. Αν αυξηθεί η ζήτηση του ρουβλίου, θα αυξηθεί και η αξία του ρουβλίου. Επομένως, είναι μια προσπάθεια που καταβάλει αυτή τη στιγμή ιεραρχώντας τους στόχους του ο Ρώσος πρόεδρος να σταθεροποιήσει το νόμισμα. Η σταθεροποίηση του νόμισματος έχει πολλά, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολλές θετικές ενέργειες ή παρενέργειες. Καταρχάς θα σταματήσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Δεύτερον, θα δώσει μεγαλύτερη αξία στο ρούβλι και επομένως οι κάτοχοι ρουβλίου Ρώσοι πολίτες θα μπορούν να αγοράζουν τα προϊόντα πιο εύκολα, και ειδικά τα εισαγόμενα προϊόντα, αλλά και τα προϊόντα τα οποία παράγονται εκεί, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πλέον εξαγωγές. Άρα υπάρχει μια ενδυνάμωση του νομίσματος του ρωσικού. Βεβαίως, μακροπρόθεσμα, η δεύτερη ενέργεια, ναι, ναι. Η δεύτερη παρενέργεια, αυτό το επιδιώκει αυτή τη στιγμή ο Πούτιν, είναι να δώσει και ένα σήμα πολιτικό. Ότι υπάρχει πλέον ο χώρος, ο τόπος και ο καιρός και ο χρόνος να προχωρήσουμε σε μια αποδολαριοποίηση της ενέργειας, της αγοράς ενέργειας καταρχάς, και συνέχεια μια προσπάθεια να αποκαθιλωθεί το αμερικάνικο νόμισμα από την φοβερή πρωτοκαθεδρία η οποία έχει από το 1944, από τη συνθήκη του Μπρέτον Γκούντς μέχρι σήμερα, το οποίο του δίνει τεράστια πλεονεκτήματα. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο, αλλά είναι ένα σήμα. Τώρα μακροχρόνια θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η κατάσταση, πώς θα αντιδράσουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, εάν θα συνεχίσει το ρούβλι μόνο μέσω της αγοράς της ενέργειας να διατηρείται σταθερό, διότι ένα νόμισμα, όπως ξέρετε, δεν διατηρείται σωστά σταθερό μόνο από μία αγορά. Σωστά. Έτσι, είναι πολλαπλές οι αγορές. Όμως, ναι, είναι ένα παιχνίδι, ένα μέσο το οποίο, ένα όπλο το οποίο το θέτει σήμερα στο τραπέζι και τους ευνηδιάζει, λέτε? Ναι, τους ευνηδιάζει κάπως. Είναι ένα παιχνίδι, είναι ένας πόλεμος, όπως σας είπα, ο οποίος αυτή τη στιγμή ο Πούτιν θεωρεί, η κυβέρνηση της Ρωσίας θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή τον βολεύει, δηλαδή τον ευνηδιάζει και τον βολεύει για να επιτύχει βραχυχρόνια αυτό το στόχο. Μακροχρόνια θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλαδή, όπως σας είπα, η τιμή ενός νομίσματος, η αξία ενός νομίσματος δεν εξαρτάται μόνο από την αγορά της ενέργειας, αγοράται από πολλαπλές άλλες αγορές. Αν όμως συνδυαστεί, ναι, ότι η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, γενικά οι χώρες του κόλπου, η Βενεζουέλα,
αυτή τη στιγμή έχουν swaps νομισμάτων με τη Ρωσία και με την Κίνα. Δηλαδή μπορούν να συνεχίσουν την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου σε εγχώρια νομίσματα. Αυτό ίσως να σηματοδοτεί, εγώ νομίζω ότι σηματοδοτεί, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, διότι το νόμισμα το αμερικάνικο κατέχει περίπου το 60%, είναι των συλλογματικών αποθεμάτων των τραπεζών, 60%, 22% είναι το ευρώ, τα άλλα είναι πάρα πολύ χαμηλά, 7 είναι το γεν, 2 είναι το γουάν, 2,7 είναι το γουάν το κινέζικο. Είναι δύσκολο να γίνει, αλλά έχω την εντύπωση ότι στα πλαίσια των αλλαγών που φαίνονται να έχει δημιουργήσει ο Ουκρανικός πόλεμος, είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια κίνηση βραχυχρόνια, η οποία δίνει ένα πλεονέκτημα στον Πούτιν. Τώρα, ότι αυτά τα οποία λέγονται και τα διάβασα από διάφορους κύκλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι τα συμβόλαια δεν επιτρέπουν και τα λοιπά, καταρχάς πρέπει να δούμε εάν υπάρχουν όροι. Είπε ο κύριος Σταμπολής, κύριε Μελά, ότι μπορεί να επικαλεστεί την έκτακτη ανάγκη επαφορμή των κυρώσεων και να τα σπάσει. Δεν είναι συζήτηση. Και εξάλλου, εδώ δεν κολλείεται το δίκαιο. Δηλαδή δεν είναι το δίκαιο. Το δίκαιο θα ακολουθήσει τον κανόνα της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης. Δηλαδή τι θα κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες, παραδείγματος χάρη. Θα πούνε, θα επικαλεστούν ότι δεν έχουμε τα συμβόλαια, θα πάνε σε νομική λύση, θα προσπαθήσουν δηλαδή να λύσουν το πρόβλημα νομικά. Δεν νομίζω να πούμε αυτή τη στιγμή που η επιβίωση των ευρωπαϊκών χώρων αυτή τη στιγμή για πολύ συγκεκριμένους λόγους και για λόγους που οι ίδιες φταίνε εξαρτάται από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Ρωσίας. Σωστά. Ένα τελευταίο ερώτημα σας έχω, κύριε Μελά, πιο βαθύ, δεν ξέρω αν θα σας φνιδιάζει, δεν νομίζω εσάς, αλλά θα το κάνω με βάση αυτό που είπατε, ότι για λόγους πολιτικούς, συμβολικούς ή και τροχιοδεικτικούς μπορεί η Ρωσία να στέλνει πρώτη αυτή και από πίσω να είναι κι άλλοι ένα πρώτο μήνυμα ότι εμείς αρχίζουμε να ειχνηλατούμε, είμαι πολύ προσωπικτικός σε αυτό που λέω, την αποδολαριοποίηση παγκοσμίως. Με δεδομένο ότι η κολοσσή πολυεθνική μετά από χρόνια οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία εν μία νυχτή τα μαζεύουν και φεύγουν από τη Ρωσία. Αυτό για όσους ξέρουν και εσείς ξέρετε πώς λειτουργεί η διεθνής των αγορών που λένε και κάποιοι, δεν είναι μία απόφαση πώς θα να το πω μπαμ μπαμ, τη μετράς, αν την πάρεις σημαίνει πλήρης χάση σχέσεων με ό,τι συνεπάει, έχεις υπολογίσει τα πάντα, τις ζημιές, πώς αλλάζεις, προς τα που κινείς. Μήπως λοιπόν όλα αυτά από τη μια να φεύγουν οι πολυεθνικές από τη Ρωσία εν μία νυχτή μπαμ, μπαμ. Και απ' την άλλη αυτό το στίγμα που είπατε της αποδολαριοποίησης μας δείχνουν ότι ο νέος εντός εισαγωγικών βάλτε κόσμος χωρισμένος και στην οικονομία είναι εδώ πια. Ναι, νομίζω ότι πρέπει, έχουμε αρχίσει να τον εκνεύουμε. Αυτή η διαδικασία της, της περιφερειοποίησης καταρχάς είναι εμφανής πολλά χρόνια. Δηλαδή από τις αρχές του 2000, από την άνοδο της Κίνας και σιγά σιγά από τις περιφέρειες, από την προσπάθεια που κάνει η Κίνα να δημιουργήσει περιφερειακές ενώσεις, ειδικά στην Νότια Ανατολική Ασία κτλ. Στην οποία συμμετέχουν με τον έναν ή άλλο τρόπο και η Ρωσία. Η Ρωσία, μην ξεχνάτε ότι έχει κάνει, έχει δημιουργήσει οικονομική συνεργασία στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, στην οποία συμμετέχει και η Κίνα. Έχουμε το Ιράν, έχουμε τώρα και τη Σαουδική Αραβία όσον αφορά την ενέργεια. Νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε, να μην το πούμε σε έναν νέο κόσμο, αλλά είναι εμφανή πλέον, δηλαδή βγάζει το κεφαλάκι τους πάνω από το χώμα, ενώ ήταν τα θεμέλια εδώ τα προηγούμενα 20 χρόνια, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να ξεπροβάλλουν και από τη γη τέτοιες καταστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολο, ούτε σημαίνει ότι θα γίνει μια νυχτή. Σωστά. Αλλά πλέον είναι εμφανή τα σημάδια. Όλες οι χώρες οι οποίες δεν είναι, ας το πούμε έτσι, δεν είναι στενές, δεν πρόσκειται στενά φιλικά προς τις ΗΠΑ στη Δύση, το λέω πολύ κοψά, δεν σημαίνει ότι είναι, συνεργάζονται και ότι είναι, δεν έχουν αντιθέσεις μεταξύ τους, ανταγωνισμούς κτλ. Δηλαδή η Ινδία έχει θέματα με την Κίνα, η Ρωσία πιθανότατα αυτή τη στιγμή να μην φαίνονται, αλλά έχει θέματα με την Κίνα. Υπάρχουν οι περιοχές του Καυκάσου, το οποίο δημιουργούν πολλά προβλήματα. Όλες όμως αυτές οι χώρες αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν θέλουν άλλο να υποστούν
την επικυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και άντε να πω και της Ευρώπης. Άντε, να το βάλω και αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι της Ευρώπης. Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επομένως, σαφέστατα φαίνεται ότι πλέον μπαίνουμε σε μία νέα φάση. Τώρα, πώς θα μπούμε σε αυτή τη νέα φάση, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα τα δούμε, διότι η αβεβαιότητα είναι τεράστια και οι δυσκολίες είναι τεράστια. Μην ξεχνάτε, το έχουμε συζητήσει μαζί, ότι η Κίνα κάνει τεράστιες προσπάθειες από το 2015 να διεθνοποιήσει το Γουάν. Το έβαλε στο καλάθι το SDR, δηλαδή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο καλάθι του νομίσματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχει δημιουργήσει το ψηφιακό Γουάν, το οποίο το έχει βάλει πλέον σε εφαρμογή στο εσωτερικό και διασυνοριακά. Έχει προχωρήσει σε swaps νομισμάτων με πάρα πολλές χώρες, 18-20 χώρες. Επομένως, γίνεται η ανταλλαγή των προϊόντων με τοπικά νομίσματα. Μπαίνει και η Ρωσία τώρα στο παιχνίδι, η Ινδία επίσης, οι χώρες του κόλπου και μια σειρά άλλες χώρες πιθανόν να ακολουθήσουν. Ξέρετε, οι χώρες ακολουθούν και το trend. Μια φορά είναι βέβαιο ότι έχει τεθεί πλέον ένα αμφιβόλο και ειδικά μετά την απόφαση του Biden να παγώσει τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Κεντρικής Τράπεζας, γιατί σκεφτείτε. Αυτό είναι ένα σοκ, έσπασε δεδομένα, λέτε. Αυτό έσπασε δεδομένα. Σαφέστατα έσπασε δεδομένα. Επομένως, όλες οι χώρες οι οποίες έχουν συναλλαγματικά αποθέματα σε δολάρια και περίπου το δολάριο, όπως σας είπα, είναι 60%, κοιτάξτε τα στοιχεία, και η Ιαπωνία μπορεί να έχει πάνω από 60% σε δολάρια, η Ινδία, το Πακιστάν, οι χώρες του κόλπου. Έχουν αρχίσει σοβαρά να σκέφτονται ότι κοιτάξτε, μήπως εάν και εμείς κάνουμε κάτι που δεν αρέσει στον κύριο Biden ή στους Αμερικάνους, θα βρεθούμε στην ίδια θέση. Άρα όλοι αυτοί οι φόβοι πλέον αρχίζουν να μετατρέπονται σε ψάξιμο κάτι του εναλλακτικού. Θα κλείσω με ένα ερώτημα της φίλης μας Μαρίας προς εσάς. Καλημέρα. Με βάση όλα αυτά που συζητάτε και το ενδεχόμενο να βρισκόμαστε, καλά το είπε λέει ο κύριος Μελάς, σε έναν ακήρυκτο αλλά και οικονομικό πόλεμο, πώς βλέπετε την τύχη του ευρώ, ωραίο ερώτημα, στην παγκόσμια αγορά? Κοιτάξτε, εγώ η άποψή μου είναι η εξής. Η άποψή μου είναι η εξής για ένα παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Το ευρώ αυτή τη στιγμή έχει το 22% λειτουργεί σε αποθεματικό. Δηλαδή στην ουσία είναι το γερμανικό μάρκο. Ό,τι είχε το γερμανικό μάρκο σε παθηματικό νόμισμα μεταφέρθηκε στο ευρώ. Άντε, βάλαμε και λίγο ακόμα από το γαλλικό φράγκο. Ελάχιστα. Εγώ νομίζω ότι ένα παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, το οποίο όμως να παίζει πραγματικά το ρόλο του παγκόσμιου νομίσματος, πρέπει να στηρίζεται σε τρία ποδάρια. Το ένα ποδάρι είναι η στρατιωτικο-πολιτική ισχύ, το δεύτερο είναι η οικονομία και το τρίτο είναι ο πολιτισμός. Το λέω γενικά ο πολιτισμός, δηλαδή ο τρόπος που ο κόσμος σε παρακολουθεί και θέλει να σου μοιάσει. Όπως έκανε η Αμερική μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι, οτιδήποτε καταναλώναμε, συμπεριφερόμαστε, μουσική που ακούγαμε, τι διαβάζαμε, προερχόταν από την Αμερική. Νομίζω ότι το ευρώ στερείται το πρώτο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το πρώτο, τη στρατιωτικο-πολιτική δύναμη, το ότι συνεχίζει να έχει αυτά, να λειτουργεί ως επαθηματικό νόμισμα, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ασφάλεια που του προσφέρει το πυρηνικό οπλαστάσιο των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Επομένως, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, δεν μπορώ να πω, αλλά υπάρχουν πολλές δυσκολίες για το ευρώ, οι οποίες πιθανότερα να μην εκδηλωθούν άμεσα, αλλά δεν μπορεί να παίζει συνέχεια ένα ρόλο εκτός αν υποταχθεί όπως είναι τώρα υποταγμένο τελείως στην προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή κάποια αυτονόμηση της Ευρώπης, την οποία δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να γίνει πολιτικά και στρατιωτικά, δύσκολα θα καταφέρει να κάνει το ευρώ ένα αποθεματικό νόμισμα. Κύριε Μελά, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.